Τη θεατρική παράσταση Λυσιστράτη, θέλοντας να σατιρίσουν τα γεγονότα της εποχής μας, αποφάσισαν να βάσουν στο θερινό αμφιθέατρο οι έντιμοι απατεώνες. Μια ομάδα νέων μαθητών αλλά και φοιτητών που έχει δημιουργηθεί από το 2013, ανεβάζοντας την πρώτη παράστασή της με τίτλο «Έντιμοι απατεώνες», από όπου έχει πάρει και το όνομά της. Δίνουν το παρόν κάθε καλοκαίρι το μήνα Αύγουστο, παρουσιάζοντας τις θεατρικές παραστάσεις, θέλοντας να προσφέρουν στο κοινό θέαμα, καλαισθησία, χιούμορ, συγκίνηση και φυσικά άφθονο γέλιο. Πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα να ευχαριστήσουμε το κανάλι 6, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να στηρίζονται τέτοιες προσπάθειες όπως είναι η δική μας, μικρές μεν για την πόλη, αλλά μεγάλες για το πνεύμα. Οι Έντιμοι Απατεώνες, μια νεοειδεθρήσα ομάδα, η οποία αποτελείται από μαθητές λυκείου και φοιτητές, δίνει το παρόν κάθε καλοκαίρι, τον μήνα του Αυγούστου και παρουσιάζει τις θεατρικές παραστάσεις. Είμαστε μαθητές από τα Λύκεια της Ξάνθης και φοιτητές από όλα τα πανεπιστήμια. Συντονισμένοι κάθε Αύγουστο, δίνουμε το παρόν υπό τις οδηγίες και τους ρυθμούς του σκηνοθέτη. Αυτό που μας κάνει ξεχωριστούς και ανοιχτούς στην πόλη μας είναι ότι η ομάδα δεν είναι μια παρέα 3-5 ατόμων, αλλά ένα εγχείρημα το οποίο βασίζεται σε ένα σύνολο ατόμων, τα οποία είναι από όλα τα Λύκεια της Ξάνθης. Είναι κάτι ομαδικό. Ευχαριστώ και εγώ το κανάλι 6 για αυτή την πολύ ωραία πρόσκληση που μας έκανε. Και θα ήθελα να πω ότι η ομάδα αυτή, η Έντιμοι Απατεώνες, που ξεκίνησε το 2013, έχει πάρει το όνομά της από την πρώτη παράσταση που είχε παιχτεί τότε και έχουν σφυριλατηθεί γενικά μέσα σε αυτά τα 3 χρόνια λειτουργίας της δεσμοί φιλίας ισχυρή, οι οποίοι δίνουν και αυτή την κινητήριο δύναμη, ας πούμε, που μας επιτρέπει να έχουμε το θάρρος και το θράσος, θα λέγαμε, να βάζουμε εμπόδια στον εαυτό μας, να ανοιγόμαστε σε νέες προκλήσεις και γι' αυτό πιάνουμε και το θέμα της αρχαίας ελληνικής κωμωδίας, που είναι ένα θέμα εκ των πραγμάτων λίγο επικίνδυνο και ιδιαίτερο στην προσέγγιση του. Θα λέγαμε ότι το ίδιο το έργο είναι ένα ριζοσπαστικό και διαχρονικό έργο για την εποχή του και για την εποχή μας. Τα μηνύματα του, ο αντιπολεμικός του χαρακτήρας, η πανανθρώπινη αλληλεγγύη, η πανανθρώπινη αδελφοσύνη, μπορούμε να πούμε καλύτερα, είναι μηνύματα που θέλουμε να προωθήσουμε και εμείς μέσα από το έργο μας και ο ίδιος ο Αριστοφάνης μέσα από το δικό του έργο. Και γι' αυτό επιλέξαμε ένα τόσο ιδιαίτερο, θα λέγαμε, έργο και όχι κάποια τραγωδία του Ευρυπίδη, του Εσχύλου, γι' αυτό το λόγο δηλαδή. Και είμαστε ούτως ή άλλως μια ομάδα με τα χιουμοριστικά μας στοιχεία, με το διαφορετικό του χαρακτήρα μας. Θέλουμε να προωθήσουμε την κωμωδία, αλλά την ποιοτική κωμωδία και όχι την φάρσα, θα λέγαμε. Και γι' αυτό το χιουμοριστικό, το καυστικό σχόλιο του Αριστοφάνη ήταν αυτό που μας κίνησε την περιέργεια και μας τράβηξε την προσοχή για να απευθυνθούμε στο λαό, στο κοινό, θα λέγαμε, με αυτό το έργο. Θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι κάποιος μπορεί να αναφερθεί γιατί δημιουργήσαμε μια θεατρική ομάδα και όχι μια ομάδα ζωγραφικής ή μια ομάδα χορού. Θεωρώ και εγώ προσωπικά, όσο και η ομάδα, πως ως νέοι μπορούμε να εκφράσουμε καλύτερα τα μηνύματά μας και τις ανησυχίες μας μέσα από την τέχνη του θεάτρου, να καυτηριάσουμε τα κακώς δηλαδή κείμενα της εποχής. Παίζουμε στις 24 Αυγούστου, στις 9 η ώρα στο Θερινό Αμφιθέατρο Ξάνθης, ένα έργο διαχρονικό για όλες τις ηλικίες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αρμόδιους φορείς που συντελούν στο να πραγματοποιηθεί αυτή η παράσταση, όπως είναι το Κέντρο Πολιτισμού, και παράλληλα και τους τοπικούς φορείς της πόλης, όπως είναι οι επιχειρηματίες και τα μαγαζιά, οι οποίοι κάθε χρόνο στέκονται δίπλα μας ως χορηγοί. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί στις 24 Αυγούστου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9 το βράδυ, στο Θερινό Αμφιθέατρο Ξάνθης, με την είσοδο για το κοινό να είναι ελεύθερη.